Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πρέπει σήμερα να έχουν δύο εαυτούς. Έναν που ξυπνάει το πρωί, φοράει τη στολή του με καμάρι και ξεκινάει όλο ενθουσιασμό και πατριωτισμό και έτσι πρέπει να κάνει, για τη δουλειά του. Και ένα δεύτερο εαυτό όταν γυρνάει ηθικά ικανοποιημένος το απόγευμα στο σπίτι και ακούει από τη γυναίκα του ότι δεν έχουν να πληρώσουν τα κοινόχρηστα ή κάτι ανάλογο τέλος πάντων. Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι κάτι που το φτιάχνεις τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Πρέπει να υπάρχουν και να είναι καλές και να είναι δυνατές, για να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν, διότι όντας δυνατές, είναι και αποτρεπτικές, είναι και αποτελεσματικές στην άσκηση της στρατιωτικής διπλωματίας. Οι καταδρομές είναι λόμπι. Όταν πει στον άλλον είμαι καταδρομέας, δεν κοιτάει ούτε κοινωνική τάξη, ούτε ηλικία, ούτε αν έχεις λεφτά ή δεν έχεις, ούτε αν είσαι άνεργος. Μόνο που λέει ότι είμαι καταδρομέας υπάρχει ένας βαθύς διαχρονικός δεσμός. Μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι είχαν σπείρει πάνω από αυτούς τους μικρούς λόφους σιτάρι. Ήταν παράλογο και έμοιαζε ψεύτικο. Πράγματι, σκάψαμε και ανακαλύψαμε έναν ομαδικό τάφο Κούρδων, τους οποίους είχαν θάψει οι Ιρακινοί μαζί με τις στολές τους. Υπολόγισα πρόχειρα ότι η ομαδική δολοφονία είχε γίνει πριν από περίπου μισό χρόνο. Το θέαμα ήταν αποτρόπαιο. Οι Ιρακινοί είχαν σπείρει το σιτάρι για να φυτρώσει το μέρος και να μην αποκαλυφθεί αυτή η αγριότητα. Η ένδυα και η λιτότητα σε όλες τις κοινωνίες, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη δημιουργούν ορισμένα συναισθήματα, τα ίδια συναισθήματα, όπως θυμό, απόγνωση, απογοήτευση κτλ. Κάποια στιγμή εξωτερικεύονται με ορισμένες αντιδράσεις. Όσον αφορά στις ένοπλες δυνάμεις, αυτές χτυπήθηκαν όσο κανένα άλλος κοινωνικός κλάδος από τα μέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Μαστέρισαν την αξιοπρέπεια, είναι μία φράση που ακούγεται πολύ συχνά από τα στόματα και των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία στρατιωτικών. Και δεν είναι τυχαία. Αυτά τα παιδιά που υπηρετούν στις ειδικές δυνάμεις το έχουν μέσα τους. Είναι DNA. Είναι πίστη. Το ζητά ο οργανισμός τους. Αν μου επιτρέπετε, είναι τρελαμένα με την καλή έννοια. Το θέλει η ιδιοσυγκρασία τους. Οπότε όταν κατατάσσονται εκεί, κάνουν πολύ υπερήφανο τον εαυτό τους και την οικογένεια. Υπάρχει και μία παράδοση. Υπάρχουν οικογένειες που είναι καταδρομής από παππού προς εγγονό. Όταν ένας πιλότος μπαίνει στο αεροπλάνο, ένας βατραχάνθρωπος φοράει τις μπουκάλες για κατάδυση, ένας αλεξιπτωτιστής το αλεξίπτωτο ή ένας αρματιστής βάζει μπρος αυτό το μεγαθύριο που λέγεται τάγκ, δεν πρέπει να είναι μόνο πνευματικά συγκεντρωμένος. Κάπου μέσα του μιλάει και με τον εαυτό του και με την ψυχή του. Πρέπει να το κάνει, να το κάνει σωστά με οποιοδήποτε κόστος, ακόμα και με τη ζωή του. Και όταν τελειώνει, καμαρώνει και χαίρεται. Πρώτα γιατί επιβίωσε και δεύτερο γιατί η πατρίδα μπορεί να βασίζεται σε αυτόν. Αυτό είναι πατριωτισμός. Όλα ακόμα και τη ζωή τους για την πατρίδα. Και αυτό είναι μία καθημερινότητα για αυτούς, είναι πράγματα όμως έξω από την ανθρώπινη φύση. Είναι πράγματα βαριά.